Πάνω ένα δύσκολο ματς σήμερα απέναντι σε μια έμπειρη ομάδα. Όπως αποδείχθηκε, η ομάδα στο τέλος πλησίασε κοντά στο ροζ φύλλο της αναμέτρησης, αλλά δεν τα καταφέρατε. Όπως είπατε κι εσείς, ένα ντέρμπι με όλη τη σημασία της λέξης. Επί 30 λεπτά η αντίπαλη ομάδα με το στυλ του παιχνιδιού, το ότι έπαιζε στατικά ζώνη μέσα μας, βραχυκύκλωσε, δεν μπήκανε τα σουτ, δεν είχαμε ρυθμό στην επίθεση. Στο τέταρτο δεκάλεπτο κατορθώσαμε, βρεθήκαμε πλην 15 πόντους στο παιχνίδι, κοντέψαμε να κερδίσουμε το παιχνίδι, να το γυρίσουμε, φτάσαμε στους πλην 4 πόντους και σε εκείνο το σημείο υπήρξε ένα καθοριστικό σφύριγμα που για μένα ήταν ένα καλάθι φάουλ, δόθηκε βήματα. Λέγοντας αυτή η φάση, αν βάζαμε και τη βολή θα φτάναμε σε ένα πόντο, ήθελε 2 λεπτά και μετά γινόταν όλα. Τονίζοντας αυτή τη φάση, δεν ήθελα να πω ότι ήταν αυτή η φάση η αιτία που χάσαμε. Εμείς δεν ήμασταν καλοί από την αρχή του παιχνιδιού. Στο τέλος όμως η ομάδα έδειξε τα ψυχικά αποθέματα και γυρίσαμε το παιχνίδι. Από την άλλη, θέλω να πω για την ΑΓΕΠ, την Αθλητική Γυμναστική Ένωση Πιερίας. Όπως γνωρίζετε και εσείς, είναι μια ομάδα στον τέταρτο χρόνο της ζωής. Φέτος έχουμε κάνει κάτι διαφορετικό στο αντρικό. Όχι ότι πήραμε μεταγραφές, έχουμε πολύ χαμηλό μέσο όρο ηλικίας. Είναι 11 καινούργια παιδιά, παιδιά αγαπημένα μεταξύ τους και τα αξίζουν συγχαρητήρια. Είμαστε από τις λίγες ομάδες που λειτουργούμε επαγγελματικά, με την έννοια ότι έρχονται τα παιδιά στην προπόνηση, παρόλο που είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και έχουν τις δουλειές τους και αγαπάνε πάρα πολύ το σύλλογο και έτσι και την αγάπη που του δείχνει αυτούς προς αυτούς. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια στην ομάδα του Πλαταμόνα. Θέλω να τονίσω για τα παιδιά του Πλαταμόνα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον ομό μας, για την ένωση, για την περιφέρεια, ότι υπάρχει μια κοιτίδα καλαθοσφαίρισης και σε εκείνο το κομμάτι της Νότιας Πειραιάς και μακάρι να συνεχίσουν έτσι, να κρατήσουν την ομάδα τους και μακάρι να επεκταθούν και στις ακαδημίες και σε άλλα πράγματα. Για σας φαντάζομαι ότι ο χρόνος κυλάει θετικά. Νομίζω κυλάει υπέρ μας ο χρόνος. Και κάτι ακόμα να πούμε ότι. Εντάξει, μέχρι τώρα δώσαμε 8 παιχνίδια, μένουν άλλα 12. Το πρωτάθλημα δεν τελειώνει ούτε με μια νίκη ούτε με μια ήττα. Είναι ένας αγώνας αδυσόπιτος, όπως γνωρίζετε. Πιστεύω ότι εγώ αυτό που γίνεται, η προσπάθεια η μεγάλη, θα μας βγει σιγά σιγά και θα έχουμε πολύ καλύτερο δεύτερο γύρο. Ευχαριστώ πολύ.